Να πάμε τώρα να δούμε τις αντιδράσεις από τη χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για αναστολή της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές. Μια απόφαση που για πρώτη φορά προκαλεί την ανοιχτή αντίδραση κυβερνητικών στελεχών. Ο Νίκος Δένδιας, όπως είπαμε στην αρχή, μίλησε ευθέως για παρέμβαση της δικαιοσύνης στο κυβερνητικό έργο. Με δεικτικό τρόπο αντέδρασε μέσω Twitter ο Άδωνης Γεωργιάδης, ενώ έντονη ήταν και η αντίδραση του εμπνευστή του μέτρου και πρώην υπουργού Κωστή Χατζηδάκη. Την αρχική αντίδραση ότι η κυβέρνηση δεν σχολιάζει την απόφαση της δικαιοσύνης, ο αρμόδιος υπουργός Νίκος Δένδιας μίλησε για ευθεία παρέμβαση και αμφισβήτηση του κυβερνητικού έργου από τους δικαστές. Είναι βέβαιο ότι μέσω από σειρά αποφάσεων διαφόρων δικαστηριών, δεν είναι μόνο του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπάρχει μια παρέμβαση της δικαιοσύνης στον τρόπο που η κυβέρνηση προσπαθεί να νομοθετήσει ή να κανονίσει την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Αυτό είναι προφανές. Επικριτικός και ο πρώην υπουργός Κωστής Χατζηδάκης, που εκφράζει ανησυχία ότι η απόφαση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε κλείσιμο και άλλων καταστημάτων που είναι ανοιχτά τις Κυριακές. Εάν τέτοια ζητήματα ανεπανόρθωτης οικονομικής και ηθικής βλάβης δεν υπάρχουν και σε άλλα καταστήματα που εδώ και χρόνια λειτουργούν τις Κυριακές. Ανθοπολία, ζαχαροπλαστεία κλπ. Εκεί πάλι καταστηματάρχες έχουμε και πάλι εργαζομένους έχουμε. Το θέμα του εκκλησιασμού που επικαλέστηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας σχολιάζει και η Φωτεινή Πιπηλή. Όταν θέτει το θέμα του εκκλησιασμού, ανοίγουν μετά τις 11. Άρα τι δεν έχουμε να συζητήσουμε και κάτι αφού ανοίγουν μετά τις 11, αν θέλει κάποιος να ανοίξει. Καταρχήν δεν είναι υποχρεωτικό, είναι προαιρετικό. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, αυτό μου έθεσε τον ερεθισμό για το ερώτημα. Δηλαδή, όλοι οι άλλοι που εργάζονται η μισή Ελλάδα Κυριακή είναι άθεοι. Με μήνυμά του στο Twitter, στάθηκε επικριτικός κατά του Συμβουλίου της Επικρατείας και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Άδωνης Γεωργιάδης. Με τέτοιου είδους αποφάσεις, το ΣΤΕ θα αφήσει το πάμε χωρίς αντικείμενο, φοβάμαι. Οι καταναλωτές από την πλευρά τους είναι διχασμένοι. Πρέπει και οι εργαζόμενοι να ξεκουράζονται, να έχουν μια μέρα για τον εαυτό τους. Ανοιχτά. 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 Γιατί? Να δουλέψουν και την Κυριακή τα μαγαζιά. Θέλεις να ψωνίζεις? Όχι, δεν θέλω να ψωνίζω. Θέλω να υπάρχουν μεροκάματα. Η υπόθεση πάντως με τις Κυριακές περιπλέκεται, καθώς ναι μεν, ο Εμπορικός Σύλλογος Αθήνας θέλει να ανοίξουν τα καταστήματα την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, Κυριακή που ανήκει στις 7 που μένουν ανοιχτά καταστήματα. Ωστόσο, δεν γνωρίζουν οι έμποροι αν ισχύει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ή αν χρειαστεί εκ νέου απόφαση από τον Περιφερειάρχη. Δεν υπάρχουν μελέτες που να αποδεικνύουν ότι όλες, αν μείνουν τα μαγαζιά όλες τις Κυριακές ανοιχτά, θα αυξηθεί ο τζίρος. Μπορεί να αισθανόμαστε δικαίωση από την απόφαση του ΣΤΕ, αλλά κρατάμε χαμηλούς τόνους, θεωρώντας ότι κερδίθηκε μια σημαντική μάχη, αλλά όχι ο πόλεμος, αφού εκκρεμεί απόφαση της κύριας υπόθεσης. Ωστόσο, υπάρχουν και έμποροι που θεωρούν ότι τα καταστήματα πρέπει σε ορισμένες περιοχές του κέντρου να μείνουν ανοιχτά. Εδώ η περιοχή, το Μοναστηράκι γενικά και η Ερμού, ο κόσμος κατεβαίνει τις Κυριακές και για βόλτα, αλλά οπωσδήποτε θα βοηθήσει και τα μαγαζιά για μια καλύτερη, ας πούμε, ίσπραξη. Εγώ αυτή την Κυριακή είμαι έτοιμος να ανοίξω. Η οριστική εκδίκαση της υπόθεσης θα γίνει στις 7 Νοεμβρίου και ως τότε κανείς έμπορος δεν μπορεί να ανοίξει το καταστημά του. Λοιπόν, Ιωάννα, έπεσε κεραμίδα στο κεφάλι της κυβέρνησης με αφορμή αυτή την απόφαση για τις Κυριακές. Αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι για πρώτη φορά, παρότι και άλλες αποφάσεις έχουν δυσκολέψει το έργο της κυβέρνησης, έχουμε ανοιχτή κυβερνητική αντίδραση. Είπε ο κύριος Δένδιας σήμερα, που τον αφορά και άμεσα αυτή η απόφαση, ότι η δικαιοσύνη παρεμβαίνει πια ανοιχτά στο κυβερνητικό έργο σε ό,τι αφορά στα θέματα της οικονομίας. Ναι. Ήταν μια σαφής τοποθέτηση από την πλευρά του κυρίου Δένδια. Αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εσύ, ξεκινώντας την αλφάβητο από το πρώτο γράμμα, είναι ότι οι δικαστικές αποφάσεις πρωτίστως πρέπει να εφαρμόζονται από το κράτος. Αν το κράτος δεν εφαρμόζει τις δικαστικές αποφάσεις, δηλαδή η δικαιοσύνη αποφασίζει και το κράτος πετάει στο καλάθι των αχρήστων, θα γίνουμε η ζούγκλα του Αμαζονίου. Το δεύτερο. Τα δικαστήρια μπορούν να εκδίδουν τέτοιες αποφάσεις που στην πραγματικότητα να ανατρέπουν βασικές κυβερνητικές επιλογές, όπως για παράδειγμα ένα μεγάλο έργο, μια επένδυση ή για παράδειγμα μια άλλη απόφαση που αφορά χιλιάδες ανθρώπους. Εδώ πρέπει η δικαιοσύνη, είναι μια σόφρον εκτίμηση αυτή, να αποφασίζει με ουσιαστικά κριτήρια, με βάση βεβαίως τον νόμο, με σύγχρονους όρους και όχι με όρους που παραπέμπουν σε συντηρητικές αντιλήψεις ή σε ακρεφνώς νομικά κριτήρια που αδικούν την πραγματικότητα και τις δικαστικές αποφάσεις. Στην προκειμένη περίπτωση τώρα για τους ενστόλους. Έχουν περάσει 2,5 μήνες από τότε που βγήκε η απόφαση. Πρώτον, θα ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έβγαλε την απόφαση αυτή, διότι πήγανε όλοι οι εκπρόσωποι και προσέφυγαν λέγοντας δικαστήριο.
Την απόφασή σας η κυβέρνηση την έχει πετάξει στο καλάθι των αχρήστων. Κανένας δικαστής δεν θα πει, καλά κάνει η κυβέρνηση να την πετάξει, μια χαρά είμαστε. Mm-hmm. Ήτανε αυτονόητη αυτή η απόφαση. Το δεύτερο είναι ότι ισχύει μια αρχή, την οποία οι δικαστές σίγουρα την ξέρουν καλύτερα από τον καθένα μας. Παρά του μη έχοντος, ούκαν λάβεις. Εάν το κράτος δεν έχει λεφτά για να πληρώσει τους υπαλλήλους του. Για να τους πληρώσει τώρα, τέλος πάντων. Ή να τους πληρώσει τώρα, δεν μπορεί να πάρει χρήμα. Κανένας, όποιες αποφάσεις και αν έχει. Να πω τέλος ότι η απόφαση αυτή έχει μια ισορροπία, διότι δεν καταφεύγει κατευθείαν στο πρόστιμο, δίνει μια διορία δύο μηνών. Και λέει στο κράτος, μέσα στους δύο μήνες, κοίταξε κι εσύ τι θα κάνεις. Χειρότερα θα είναι τα πράγματα και εκεί θα πρέπει οι επικρίσεις πια ίσως να έχουν και κάποια ουσία. Αν το Συμβούλιο επικρατεί εσύ δύο μήνες, έρθει και πει στο Υπουργείο Οικονομικών, σου βάζω και ένα πρόστιμο στο κεφάλι, ναι, γιατί δεν έχει εφαρμόσει την απόφαση. Πάντως το λέγαμε και χθες, ότι πρέπει να επιτευχθεί μια ισορροπία. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μια ανοιχτή κόντρα της δικαστικής με την εκτελεστική εξουσία. Έτσι είναι ξεκάθαρο και αυτά τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Και μπλέκουν οι θεσμοί μεταξύ τους και αυτό είναι, παράγει πολλές και αρνητικές συνέπειες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα Μάνδρου. Πάμε τώρα στη Χρυσή.